Χαιρόμαστε πάλι που είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι είναι ο Κύριος μαζί μας. Και είμαστε τουλάχιστον 25, πιστεύω. Σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για ελευθερία. Είναι μία έννοια που έχει χυθεί μελάνη, έχουν γραφτεί τόμοι, έχουν γραφτεί συγγράμματα για αυτή την ελευθερία. Έχουν γίνει άπειροι αγώνες μέσα στην ιστορία. Επαναστάσεις, πόλεμοι για αυτή τη λέξη. Δεν θα μιλήσουμε όμως για αυτή την έννοια της ελευθερίας σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε και για την ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός όταν πιστέψαμε σε Αυτόν. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ελευθερία που μας χαρίζει ο Θεός. Και αν διαβάσουμε στο Ιωάννη στο 8, 30-36, λέει συγκεκριμένα ο Κύριος, θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Ποιος είναι η αλήθεια? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτή θα σας ελευθερώσει. Και στο 36 λέει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε όντως είσαστε ελεύθεροι. Πότε λοιπόν έχουμε πλήρη ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας, αν ο Υιός μας ελευθερώσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελευθερία μας αφού πιστέψαμε. Την ελευθερία μας εν Χριστώ. Αυτή που μας χαρίζει ο Κύριος αφού είμαστε ήδη δικοί Του και μας την χαρίζει πλούσια για να περπατήσουμε χωρίς βάρος, χωρίς τα βάρη που πολλές φορές προξενούμε μόνοι μας ή προξενούνται από τον περίγυρό μας. Μέσα στη γραφή διαβάζουμε ότι έχουμε λάβει τα πάντα από εκείνον, τα πάντα που είναι προζωή και ευσέβεια για να περπατήσουμε την πνευματική μας ζωή. Και τα πάντα, αδερφοί, είναι δώρο δικό Του. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ό,τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος είναι δώρο δικό Του και έτσι αποκλείεται μέσα στην Καινή Διαθήκη οποιαδήποτε καύχηση από μας. Ότι κάτι είναι δικό μας, κάτι έχουμε καταφέρει κι εμείς. Κάτι έχουμε σπρώξει, ένα λιθαράκι κι εμείς. Το πνεύμα του Κυρίου, το δικό Του το πνεύμα είναι αυτό που μας διδάσκει όταν έρχεται μέσα στη ζωή μας. Μας εκπαιδεύει πώς θα ζήσουμε τη ζωή της νίκης, του θριάμβου και της ελευθερίας μέσα στο θέλημά Του. Και όταν αυτή η γνώση του θελήματος του Θεού αρχίζει και γίνεται βίωμά μας, γιατί όταν είμαστε νήπιοι εν Χριστώ, πολλές φορές έχουμε ακόμα φορτία, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός έρχεται πολλές φορές, θα μπορούσαμε να πούμε, και μας πρόχνει σαν να ανοίγει ένα παράθυρο και λέει, ορίστε, πηδήξτε τώρα κάτω, ελεύθεροι. Σας αφήνω ελεύθερους. Πώς αφήνουμε ένα χελιδόνι, το κρατάμε σε κάποια εγγένεια κάπου, ένα περιστέρι, συγγνώμη, χελιδόνι. Και το αφήνουμε ελεύθερο και πετάει. Έτσι μας κάνει πολλές φορές ο Θεός. Λένε οι πάρικοι σε έναν ύμνο, τόλμησε και ζήσε. Άνοιξε τα φτερά σου. Και ο Κύριος πολλές φορές μας αφήνει να πετάξουμε και μας αφήνει ελεύθερους να απαγκιστρωθούμε και να γευθούμε τη χαρά της ελευθερίας Του που μας χαρίζει εν Χριστώ. Και θέλω να διαβάσω μόνο δύο εδάφια από την Β' Κορινθίους που λέει ο Παύλος στο 3ο κεφάλαιο 17-18 εδάφιο. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέπουμε ως εκατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο και μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξα, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Πού υπάρχει πραγματική ελευθερία? Εκεί που είναι το πνεύμα του Κυρίου. Ελευθερία να ζήσουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού, εν Χριστώ. Τι λέμε, αδερφοί, όταν πρωτογεννιέται ένα παιδάκι? Να ζήσεις. Ποια είναι η πρώτη μας ευχή, Τι λέμε σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι? Να ζήσετε. Τι λέμε όταν κάποιος έχει γενέθλια? Να ζήσεις. Είναι μια ευχή. Ζήσε. Πίστεψε σε μένα, λέει ο Θεός. Ζήσε τώρα τη ζωή που εγώ σου χαρίζω. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Ζήσε τη ζωή της ελευθερίας που εγώ σου χαρίζω. Πέταξε με τα φτερά της πίστης και της ελευθερίας που εγώ σου δίνω.
Απ' την αρχή τι είπε ο Θεός στον άνθρωπο, στην Εδέμ. Ζήσε και κατακυρίευσε τη γη. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και ζήσε. Μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας που ο Θεός μας χαρίζει. Και αυτό, καμιά φορά αδερφοί, το θέμα της ελευθερίας έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, με τη διδασκαλία στις εκκλησίες μας. Πολλές φορές αισθανόμαστε φοβίες. Αφού πιστέψαμε, έχουμε φοβίες, έχουμε προβληματισμούς και καλό είναι να έχουμε προβληματισμούς. Νομίζουμε ότι αν κάνουμε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, στραβά ο Κύριος φεύγει από μας και έτσι κλεινόμαστε, ταμπουρωνόμαστε στον εαυτό μας. Μας πιάνει πανικός. Τι γίνεται τώρα, είμαι του Κυρίου, δεν είμαι του Κυρίου, πώς με βλέπει ο Θεός, ζω. Ήταν μια αδερφή, θυμάμαι, που έλεγε της μητέρας μου, Ρίτα, δεν θα πάω στον ουρανό. 40 χρόνια στην πίστη. Φοβίες. Μας πιάνουν πολλές φορές φοβίες όλους. Και έτσι κλεινόμαστε, γινόμαστε εγωκεντρικοί, εσωστρεφείς. Και αντί να προσφέρουμε τον εαυτό μας στο έργο του Κυρίου, με χαρά, με ελευθερία, μαζευόμαστε. Και αυτό, ξέρετε, αυτός ο φόβος τις περισσότερες φορές δεν μας γλιτώνει από το να κάνουμε γκάφες, ανάποδα. Αυτός ο φόβος μας οδηγεί στο να κάνουμε γκάφες και μας αποτρέπει τελικά από το να απελευθερωθούμε στην παρουσία του Κυρίου και να ζήσουμε τη νικηφόρα ζωή που αυτός θέλει. Η πρώτη δουλειά που κάνει απάνω μας το Άγιο Πνεύμα, ποια είναι? Να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι αφού πιστέψαμε, τελείωσαν όλα. Δόξα στον Κύριο, πάμε για τον ουρανό, τι χαρά, ωραίος ύμνος. Αλλά αφού ο Κύριος μας απελευθέρωσε από την αμαρτία, ξεκινάει μια άλλη δουλειά του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Ο Θεός να μας απελευθερώσει από τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα-πρώτα. Από τις συνήθειές μας. Από το εγώ μας. Ενταχθήκαμε σε μια εκκλησία και προσφέρουμε με χαρά και έχουμε διακονίες και δόξα τω Θεώ, ευλογημένα όλα αυτά, αλίμονο. Και μένουμε εκεί πολλές φορές. Και δεν αφήνουμε το Θεό να δουλέψει μέσα μας. Δεν κοιτάμε, είμαστε του έξω να κάνουμε ωραία πράγματα και δεν κοιτάμε μέσα μας να αφήσουμε το Θεό να δουλέψει και να μας ελευθερώσει από δεσμά που μας κρατάνε μέσα μας. Στην προσωπική μας ζωή και στην προσωπική μας σχέση με Αυτόν. Να ελευθερώσει ο Θεός πτυχές του εαυτού μας που μπορεί και να μην τις ξέρουμε καν ότι είναι στραβές. Και μετά ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει για το δικό του έργο. Να ζήσουμε λοιπόν, αδερφοί, αν αποφεύγουμε να ζήσουμε τη ζωή με τον Χριστό, την ελεύθερη ζωή με τον Χριστό, τότε θα κλειστούμε, θα συρρυκνωθούμε και θα πάψουμε να είμαστε το φως στον κόσμο, το αλάτι της γης αυτό. Ο Χριστός ήρθε για να μας ελευθερώσει και να μας χαρίσει τη νίκη Του. Και όπως μας λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους στο 8:15, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι. Και ξέρουμε ότι ο φόβος έχει κόλαση. Είναι άλλο πράγμα να φοβάσαι τον Θεό και να τον σέβεσαι και άλλο να φοβάσαι γενικά στη ζωή σου τα πάντα. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Όταν ήμασταν δούλοι της αμαρτίας και του διαβολού, ήμασταν πραγματικά σκλάβοι του ίδιου μας, του εαυτού, των παθών μας. Αλλά από τη στιγμή που δουλωθήκαμε στον Κύριο, βλέπετε, δεν μπορείς να μην είσαι δούλος κάπου. Ή θα είσαι δούλος του διαβόλου ή θα είσαι δούλος του Χριστού. Δούλος. Ο Παύλος το έχει τιμητικό τίτλο. Δούλος του Θεού. Αλλά από τη στιγμή που δουλωθήκαμε στον Κύριο, αυτή η δουλεία είναι μια πραγματική ελευθερία. Γιατί, όπως είδαμε, όσους ο Υιός ελευθερώσει και γίνονται δούλοι του Θεού, αυτοί πραγματικά είναι ελεύθεροι. Μάλιστα, ο Παύλος τονίζει ότι στους Ρωμαίους 8:21 ότι ακόμα και αυτή η κτήση στενάζει και συναγωνιά. Είναι δούλικη η κτήση. Τώρα που τη βλέπουμε και λέμε τι ωραία αυτά τα λουλουδάκια τα κόβεις. Τι ωραία που μυρίζει. Αυτά είναι όλα δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας. Και περιμένουν, λέει, να μεταβούν στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Θα έρθει μια μέρα που θα απελευθερωθούμε εντελώς όλοι. Και θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη ελευθερίας, σε τρία είδη ελευθερίας που μας χαρίζει ο Θεός, αφού τον δεχθήκαμε.
Ελευθερία στη λατρεία μας στο πρόσωπό του. Τι είναι η λατρεία? Η λατρεία είναι ίσως αυτό που κάναμε σήμερα το πρωί. Συνηθίζουμε και λέμε να τον λατρεύσουμε και εννοούμε να πάμε στην εκκλησία να τον λατρεύσουμε, και αυτό είναι λατρεία φυσικά. Λατρεία σημαίνει υπηρεσία. Από εκεί βγαίνει και η λάτρα. Λατρεύω σημαίνει υπηρετώ, είμαι δούλος κάποιου. Λατρεύω, τι σημαίνει στην προσωπική μου ζωή πάνω απ' όλα? Υπηρετώ κάποιον. Έχω κάποιον αφεντικό. Και αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν έρχομαι στην εκκλησία και λατρεύω τον Κύριο, αλλά έχει προηγείται μια προσωπική λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είμαι δούλος του Θεού και τον υπηρετώ. Και είμαι ταγμένος στην υπηρεσία του. Με προθυμία, με χαρά. Και αυτό πώς το κάνω στη ζωή μου? Το κάνω με την υπακοή μου, με την προσευχή μου, με την ψαλμοδία μου, με την οικογένειά μου, ανοίγει ο κύκλος, και μετά με την εκκλησία. Η προσωπική μας πρώτα λατρεία και μετά ανοίγει αυτή η λατρεία. Και πολλές φορές δυσκολευόμαστε ακόμα και στην προσωπική μας λατρεία στον Κύριο, να αφήσουμε ελεύθερη την καρδιά μας και να πάμε στην παρουσία Του και να ξεχυθούμε μπροστά Του και να Του πούμε τι μας απασχολεί, να Του μιλήσουμε. Κύριε, αυτό με απασχολεί. Τι λες? Τι πιστεύεις γι' αυτό? Και φοβόμαστε ότι ίσως δεν μας καταλάβει, ότι δεν θα μπει στο πρόβλημά μας, λες και ο Κύριος δεν ήρθε και έγινε άνθρωπος γι' αυτό το σκοπό ειδικά. Και δεν αφήνουμε ελεύθερο το πνεύμα μας να πάμε στην παρουσία Του και να Του πούμε, να Του μιλήσουμε. Πάμε στην προσευχή πολλές φορές και ζητάμε και κλαίμε συνέχεια. Κύριε, δώσ' μου, Κύριε, δώσ' μου, δώσ' μου. Γι' αυτό λέει τα αιτήματά σας να γίνονται δεκτά, δεκτά στο Θεό, να γίνονται μπροστά στην παρουσία του Θεού με ευχαριστία πάντα. Και πολλές φορές μαζευόμαστε και στην εκκλησία και φοβόμαστε πώς θα εκφραστούμε, πώς θα λατρέψουμε τον Κύριο. Πω, τώρα άνοιξα την καρδιά μου, σήκωσα τα χέρια μου, χτύπησα παλαμάκια, παίζω το τάδε όργανο. Τι θα μου πει ο άλλος, πώς θα το δει, θα με παρεξηγήσει? Και ασχολούμαστε με τους γύρω μας. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί, από δογματικά στερεότυπα, τι κρύβουμε μέσα μας, στεγανά, και αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας, να λατρεύσουμε τον Κύριο ελεύθερα. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, όπου και αν ανοίξουμε, θα δούμε ανθρώπους του Θεού να λατρεύουν ελεύθερα τον Κύριο, με όργανα, με χοροδίες, με χορό. Εντάξει, μη βάρατε. Τον αφήνω αυτόν. Είχα δει κάποιους αδερφούς που χορεύαν. Ήμουνα μικρός τότε και τους παρεξήγησα. Καλά ακούσατε, και με χορό. Πόσο θα ήθελα να είμαι σε μια εκκλησία μαύρων. Είχαμε κάποιους μαθητές της Κικής που είχαν έρθει, και αυτοί πιστεύαν σε μετεμψύχωση προφανώς, και επειδή άκουγα τζάζ εγώ και μαύρη μουσική, λέγανε, εσύ λέει, πρέπει να είσαι στην προηγούμενη ζωή σου, ήσουν μαύρος στο Μισισιπί. Ωραία πράγματα. Και εντάξει, ίσως δεν ξέρουμε και πολύ εκκλησιαστική ιστορία, γιατί παλιά η πρώτη εκκλησία δεν είχε όργανα μέσα, δεν είχε, ήταν υποδιωγμό η εκκλησία. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό φυσικά. Αλλά ο Θεός μας καλεί σε ελευθερία πνεύματος. Να μην το ξεχνάμε. Να τον λατρεύουμε αληθινά, πάνω απ' όλα, με την καρδιά μας και ελεύθερα. Πώς λατρεύουμε τον Θεό? Ταμπουρωμένοι πίσω από μια παράδοση που έχουμε, από το δόγμα που έχουμε, έτσι το βρήκαμε, έτσι το μάθαμε, κλεισμένοι, και δεν αφήνουμε την καρδιά μας να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο, να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Ο Δαβίδ λέει, ξεντήθηκε τη στολή του μπροστά στο λαό, και η Μιχάλη του είπε, τι κάνεις, του λέει, ξεφτιλίζεσαι. Ήθελε να λατρεύσει τον Κύριο. Γιατί το έκανε αυτό ο Δαβίδ? Ήθελε να γίνει σαν ένας από όλο το λαό. Έγινε ένας κοινός, δεν ήταν πια ο βασιλιάς, και λάτρευσε τον Κύριο. Μήπως λατρεύουμε τον Κύριο, αδερφοί, κάτω από το βάρος της στολής μας, που έχουμε εμείς φτιάξει, που έχουμε κατασκευάσει, του καθοσπρεπισμού μας, του φανατισμού μας, της θρησκευτικότητάς μας? Ο Δαβίδ ήξερε ότι και η στολή που του είχε δώσει ο Κύριος ήταν δώρο από το Θεό, και την έβγαλε. Και ταπεινώθηκε και λάτρευσε τον Θεό ελεύθερα μέσα στον κόσμο. Ας ζητήσουμε, αδερφοί, από το Θεό να μας ελευθερώσει
από πτυχές του εαυτού μας που έχουμε, από κακές συνήθειες που έχουμε, από χαρακτήρες δύστροπους που έχουμε, από κόμπλεξ που έχουμε και δεν τα ξέρουμε. Και να γευθούμε τη χαρά και την ελευθερία του προσώπου του. Λατρεύουμε το Θεό προσωπικά ή σαν μέλος μόνο μιας εκκλησίας? Ο Θεός ευαριστείται να τον λατρεύουμε προσωπικά. Ο Δανιήλ δεν υπάκουσε στο βασιλιά, στην εντολή του, και κάθε μέρα, λέει, άνοιγε τα παράθυρα και λάτρευε φανερά τον Κύριο, ελεύθερα. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο Δανιήλ. Και ο Ιησούς του Ναβί λέει, όλα και αν γίνουν γύρω μου, οτιδήποτε και να συμβεί, εγώ και ο οίκος μου, το είχαμε εδάφιο, το είχε η γιαγιά μου, θυμάμαι, εκεί στην κουζίνα, θέλουμε, λατρεύει τον Κύριο. Δεύτερο, ελευθερία από το εαυτό μας, από το κλειστό μας θρησκευτικό πνεύμα και τη στενή μας καρδιά και μυαλό. Ο Θεός θέλει να μας πλατείνει την καρδιά και να τον δούμε και να τον γευθούμε όπως πραγματικά είναι. Πολλές φορές μιλάμε για αγιασμό και τη θεωρούμε αυτή τη λέξη ότι είναι τόσο ξερή, τόσο απόμακρη, τόσο αόριστη, ισοπεδωτική. Τι είναι ο αγιασμός? Πώς εμείς θα φτάσουμε στον αγιασμό? Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένας τον Θεό και μας πιάνει πανικός. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο είδη αγιασμών. Για το Θεό ένας είναι, ανθρώπινα είναι όλα αυτά. Υπάρχει η θέση μας. Είμαστε Άγιοι εν Χριστώ, καθώς μας εξέλεξε και είμαστε στην παρουσία του ήδη. Αλλά υπάρχει και ο προοδευτικός αγιασμός. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Θεός μαζί μόνοι. Πόσοι γυναίκες φτιάχνετε και τα κουλουράκια και το πιέζεις. Και ο χτίστης φτιάχνει και ο άλλος φτιάχνει το άγαλμά του και το χτυπάει με το καλέμι. Και πετάγεται αν είχε φωνή το άγαλμα να φωνάξει. Έτσι μας δουλεύει ο Θεός. Αυτή είναι η παιδεία του Θεού. Για να φτάσουμε εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτός είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Αλλά όπου και αν κοιτάξουμε στην Κορινθίου, στη Γαλάτας και τα λοιπά, μιλάει για τον καρπό του πνεύματος και θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά, όλος ο αγιασμός περικλείεται μέσα στην αγάπη. Αγάπη προς το Θεό, αγάπη προς τους άλλους. Μερικές φορές σκεφτόμαστε τον αγιασμό κάτω από το πρίσμα της Παλαιάς Διαθήκης. Μη, διαφήμιση, μη, του λέει η γυναίκα του για το τυράκι, μη, ο κακομοίρης ολοκόβονταν. Ευτυχώς που βγήκε με τα λίγα λιπαρά και μπόρεσε να φάει τυράκι ο χριστιανός. Δεν είναι αυτός ο αγιασμός στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Δεν ορίζεται ο αγιασμός σαν αποφυγή πραγμάτων. Ο αγιασμός δεν είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη. Ο αγιασμός είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Άγιος δεν είσαι όταν είσαι συνέχεια σκυθροπός, όταν είσαι συνέχεια με τα χέρια σου μαγκωμένα και πας ο Κύριος, αδερφέ. Και είσαι κατηφής, αγέλαστος. Δεν είναι αυτός ο αγιασμός. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει πάντα να χαίρουμε εν Κυρίω. Πάντοτε. Μπορείς πάντα να είσαι χαμογελαστός? Δεν ξέρω. Μερικοί αδερφοί λένε, ο Χριστός δεν γέλασε ποτέ, τι είναι αυτά που λες? Ανεξάρτητα από ό,τι βιώνουμε, η χαρά μας πρέπει να είναι εν Κυρίω. Και η χαρά μας στη ζωή μας και η ελευθερία μας πρέπει να πηγάζει από τη βαθιά μας, να τολμήσω να πω, ερωτική σχέση με το πρόσωπό του. Κοιτάξτε πόσα βιβλία υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη που έχουν ερωτισμό μέσα και μας δείχνουν την σχέση που πρέπει να έχουμε με το πρόσωπο του Θεού. Αυτός εν τέλει ο αγιασμός προέρχεται, είπαμε, από τον νόμο του πνεύματος και αυτός έρχεται και γεμίζει τις καρδιές μας και αυτός μας καθιστά άγιους και άξιους να κάνουμε το θέλημα του Κύριου. Στην Καινή Διαθήκη ο αγιασμός είναι ενεργητικός, δεν είναι παθητικός. Μην, είναι επίθεση. Αν δεν αγαπάς, δεν είσαι άγιος, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και είναι άγιος. Ο Παύλος τα ψέλνει στους Κορίνθιους, στο 6ο κεφάλαιο, πλατύνθητε τους λέει, δηλαδή τι? Ανοίξτε την καρδιά σας, ανοίξτε το μυαλό σας, ανοίξτε τη συνείδησή σας, να χωρέσετε κι άλλους. Αγαπήστε, ελευθερωθείτε από τη στενοκεφαλιά σας, από το κλειστό σας πνεύμα. Ανοίξτε και αποδεχθείτε τους αδερφούς σας. Αποδεχθείτε τον αδερφό σας του διαφορετικού δόγματος. Αποδεχθείτε τον αδερφό σας που δεν σας κοιτάει και πολύ καλά.
Πλατύνθητε Αθηναίοι, πλατύνθητε οι αγαλιώτες, πλατύνθητε οι γλυφαδιώτες, βγείτε από τα στεγανά σας, τα κλισέ που έχετε εσείς φτιάξει, πως σας βολεύουνε. Πόση άμεση ανάγκη έχουμε, αδερφοί, ο Θεός να ανοίξει το νου μας, την καρδιά μας, να μας απελευθερώσει από μικρότητες που έχουμε μέσα στους χώρους μας. Σήμερα λέει ο Δημήτρης, δεν με κοίταξε, πω από κάτι έχει μαζί μου. Και ο άνθρωπος μπορεί να ήταν αφηρημένος ή πέρασε δίπλος έτσι. Πόσες φορές έχει τύχει. Το έχω πάθει πολλές φορές. Δεν μίλησα σε κάποιον και μετά το θυμήθηκα. Λέω, δεν του μίλησα. Τι θα σκέφτεται. Αφήστε τα αυτά. Ελευθερωθείτε, αδερφοί. Και να πάμε στην παρουσία του. Κύριε, ελευθέρωσέ με από ό,τι με εμποδίζει, από ό,τι μου στενεύει το μυαλό, να αγαπήσω ανεξάρτητα όλους τους αδερφούς μου. Και μάλιστα όχι να αγαπήσω τους αδερφούς μου. Ο Θεός κάνει την υπέρβαση, λέει να αγαπήσετε όλους τους γύρω σας και τους εχθρούς σας. Αυτός που δεν σε πάει καθόλου, που σου κάνει και κακό. Αυτή είναι η ελευθερία του χριστιανού, αδερφοί. Αν είμαστε επικεντρωμένοι με εγωπάθεια διαρκώς στον εαυτό μας, πώς εγώ, πώς εγώ, πώς εγώ και η γυναίκα μου, πώς εγώ και τα παιδιά μου, δεν θα δούμε ποτέ τις ανάγκες του δίπλα μας. Ποτέ. Αλλά θα μοιάζουμε του ιερέα που είδε και απήλθε. Αγαπώντας όπως ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκε και υπηρέτησε. Μόνο τότε δεν θα έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε συνέχεια με την αφεντιά μας. Αλλά θα βλέπουμε τις ανάγκες γύρω μας, τις ανάγκες των άλλων. Πολλοί νομίζουν ότι η ζωή του χριστιανού είναι σκλαβιά. Πολλοί τώρα λέει, έχω ακούσει χριστιανούς. Εγώ λέει, έχω πάει στον Κύριο και δεν χαίρομαι τη ζωή μου. Λέει, δηλαδή, ποια είναι η χαρά της ζωής σου? Ποια είναι η ελευθερία σου? Να πας το βράδυ στα μπουζούκια. Αυτή είναι η ελευθερία σου. Αν κατάλαβες τον Χριστό έτσι, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Ποια είναι η ελευθερία μας, αδερφοί? Η χαρά μας εν Κυρίω, αυτή είναι η ελευθερία μας. Πριν ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, τώρα είμαστε δούλοι του Χριστού, αλλά τώρα είμαστε πραγματικά και αληθινά ελεύθεροι. Και τρίτον, η ελευθερία που μας χαρίζει η πίστη. Α, η πίστη. Μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα όταν μας επισκέπτεται κάποια πράγματα. Μας διδάσκει πρώτα-πρώτα τις υποσχέσεις του Θεού, τις επαγγελίες Του. Μας διδάσκει την πιστότητα του Θεού σε μας. Το χαρακτήρα Του, τις Άγιες ιδιότητές Του. Μας αγγίζει, μας τονώνει την πίστη μας με διάφορους τρόπους. Ο Θεός συγκαταβαίνει. Έρχεται στην απιστία μας πολλές φορές και μας τονώνει ενέσεις και χτίζει μέσα μας βεβαιότητα ότι είμαστε δικά του παιδιά και ότι μια μέρα θα το συναντήσουμε. Μας οδηγεί με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος πώς θα περπατήσουμε με πίστη στο δικό Του θέλημα κάθε μέρα στη ζωή μας. Και η πίστη δεν είναι κάτι θεωρητικό, αδερφοί, δεν είναι μια θεολογία. Να μιλήσουμε για την πίστη σήμερα εδάφη και να το αναλύσουμε. Καλό και αυτό. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε. Και είναι ενέργεια η πίστη, είναι πράξη. Είναι εκτέλεση του Θείου Θελήματος σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Και αυτή η πίστη είναι που μας ελευθερώνει στην παρουσία του Θεού. Την πίστη δεν την ασκήσαμε μια φορά, το ξεχνάμε αυτό, αλλά εγώ άσκησα πίστη, λέει, και πίστεψα και καυχόμαστε και λέω ότι ασκήσαμε και πίστη κάποτε. Κάθε μέρα, στο παραμικρό, στο ελάχιστο, στο τιποτένιο, ασκούμε πίστη. Πρέπει να ασκούμε πίστη. Θυμηθείτε τον Πέτρο όταν ο Κύριος τον κάλεσε να περπατήσει πάνω στα κύματα. Τι έκανε ο Πέτρος? Άσκησε πίστη στα λόγια του Κυρίου. Και σηκώνεται από τη βάρκα, βλέπετε ενέργεια έχει πίστη αμέσως. Σηκώνεται από τη βάρκα, μηδέν βαρύτητα. Πόσα κιλά ήταν ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή? Μηδέν. Και περπατάει πάνω στα κύματα. Αυτή είναι η πίστη. Ελευθερία. Να περπατάς πάνω στα κύματα της ζωής αυτής. Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, αδερφοί. Δεν στηριζόμαστε στο τι εμείς μπορούμε να καταφέρουμε στο θέλημα του Θεού να κάνουμε. Στηριζόμαστε στο Λόγο, στις υποσχέσεις και στην πιστότητα του Κυρίου που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτή η δύναμη και η ενέργεια της πίστης απελευθερώνει τη ζωή μας και μας καθιστά αυτοί άξιους να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και να ξεπερνάμε, να υπερπηδάμε εμπόδια στη ζωή μας και να δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτή η πίστη αφαιρεί τα βαρύδια μας. Έχετε δει όνειρο πολλές φορές ή αν βλέπετε σε κάποια ταινία θρίλερ,
πάει να την κυνηγάει κάποιο την κοπελιά και πάει να τρέξει. Πού να τρέξει, πέφτει κάτω κατευθείαν. Αυτά τα βαρύδια έχουμε πόσες φορές στη ζωή μας την πνευματική. Και ο Κύριος λέει: Ελάτε, ελάτε σε μένα, θα σας ελευθερώσω, θα σας δώσω τα δικά μου φτερά. Να πετάξετε με πίστη σε πνευματικές σφαίρες ελευθερίας. Οι τρεις παιδες στο καμίνι ήταν για μπάρμπεκιου. Ποιο μπάρμπεκιου, με τη φωτιά που είχε εκεί. Τι βίωσαν οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι? Την απόλυτη ελευθερία. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι οτιδήποτε και να γίνει, εμείς είμαστε του Κυρίου, τελείωσε. Και ποιος ήρθε δίπλα τους? Ο ίδιος ο Χριστός. Και εκεί τους δρόσισε, τους χάρισε την ελευθερία του προσώπου του. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος που καθημερινά εμπιστεύεται και θυμάται τον Θεό στη ζωή του. Οι μαθητές όταν βυθιζόταν το καράβι, ήταν δέσμοι του φόβου τους και της απιστίας τους. Κύριε, χανόμαστε! Ο Χριστός κοιμόταν του καλού καιρού. Πόσες φορές κοιμάται ο Χριστός στην προσωπική μας ζωή και νομίζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται, αλλά κοιμάται για να μας δοκιμάσει. Για να δοκιμάσει την πίστη μας. Πόσο τον τιμάμε. Και τους λέει ο Χριστός, απόρρισε ο Χριστός, πώς δεν έχετε πίστη? Φόγω είμαι μέσα εδώ, θα βουλιάξω κι εγώ, είναι δυνατόν? Τι σκλαβιά είναι αυτή, όταν δεν έχουμε πίστη. Πάσχουμε όλοι μας, αδερφοί, από σύνδρομα στη ζωή μας. Τα λέω σύνδρομα για να μην τα πω αλλιώς. Αυτά τα σύνδρομα είναι είτε κληρονομικά, αυτό το DNA δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Το γονίδιο. Κατά τα άλλα είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Τι κουβαλάμε. Και αφήστε τα κληρονομικά, βάλτε και τα επίκτητα. Κάθε μέρα συσσωρεύονται. Μαζεύουμε, σαβούρα, γύρω, γύρω, γύρω. Ακούμε. Μπαίνουν μέσα στο σκληρό μας δίσκο πράγματα. Καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, μαζεύουμε στοιχεία από τον περίγυρό μας. Είτε καλά είτε άσχημα. Και εκεί πρέπει να έχουμε νου Χριστού να τα διαχωρίζουμε. Αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό, αδερφοί, τη ζωή μας, την πνευματική. Και υπάρχουν, λένε οι ψυχολόγοι, τα σύνδρομα κατωτερότητας και ανωτερότητας. Είναι τα κόμπλεξ. Με χειρότερα, πολύ χειρότερα, λένε οι ψυχολόγοι, της ανωτερότητας. Όσο και αν μας κάνει εντύπωση. Αυτό, ε. Και ξέρετε, αυτά είναι θέματα που σπάνια αγγίζουμε στους χώρους μας. Πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός ψυχολόγος για να μας τα κάνει. Δεν τολμάμε να τα αγγίξουμε. Και πολλές φορές, επειδή καν δεν μπορούμε να τα διαγνώσουμε στις προσωπικές μας ζωές, είναι δύσκολα θέματα αυτά, δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν πάμε στον Κύριο να του τα πούμε. Ή και να τα καταλαβαίνουμε, λέμε τώρα ο Θεός θα ασχοληθεί με αυτά, με τα κόμπλεξ μας, με την τραγική μας συμπεριφορά που είχαμε κάποιες φορές. Αλλά και όσοι τα αντιλαμβανόμαστε, δεν τολμάμε να τα πούμε στον Κύριο, πόσο μάλλον φυσικά να τα εκθέσουμε στην Εκκλησία. Που η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα του Χριστού, εκεί που μας έχει βάλει ο Θεός να ανοίξουμε την καρδιά μας και να τα συμμεριστούμε με τους αδερφούς μας. Και αυτά τα σύνδρομα, παρόλο που μπορεί να μην είναι αμαρτίες, είναι μικρές αλόπικες όμως που φωλιάζουν και μαζεύονται. Αυτά τα προβλήματα είναι τοξίνες πνευματικές, αδερφοί, που μας κρατάνε μολυσμένους και δεν μας αφήνουν να επικοινωνήσουμε με ελευθερία με το πρόσωπο του Κυρίου. Ας τα αφήσουμε όλα στην παρουσία Του. Ας τα αφήσουμε όλα με πίστη στο πρόσωπό Του. Ό,τι μας απασχολεί στη ζωή αυτή, ας τα αφήσουμε στο πρόσωπο του Θεού. Και με ελευθερία να τον λατρεύσουμε. Γιατί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και μόνο εκεί είναι ελευθερία. Αμήν.